ίσως σε ζητάει. Πρώτα απ' όλα για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα η έξοδος του Μπέκ από το παιχνίδι. Δηλαδή ο Μπέκ είναι ένας ποδοσφαιριστής πολυτάλαντος που όχι μόνο σκοράρει και είναι πολλακέφαλος για την αντίπαλη άμυνα, αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σπάει και την μπάλα, σύν ότι προσδίδει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να παίζει με τον Αυταμετώπιση με κάποιο βαθύ βαλιακό. Αυτό το έχασε. Όσο και γρήγορα ήταν ο Καρέλης ή ο Κλωναρίδης, δεν έχει την ευκαιρία του Μπέκ, την ποιότητα του Μπέκ. Από εκεί και πέρα κάποιοι κομβικοί παίκτες στον άξονα, όπως ο Σίλντεφελ ή ο Πράνιτς, δεν τράβηξε αυτό το παιχνίδι. Και όταν βγαίνει και ο Μπέρκ και οι πιο έμπειροι σου παίκτες δεν τραβάνε σε αυτό το παιχνίδι, και το λέγεται, το είπε και ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη τύπου, είναι επίσης κάτι που σε προβληματίζει. Ναι, εγώ νομίζω ότι όμως δεν πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Ναι, γιατί έπαιζε και μια άλλη ομάδα στον αγώνα χώρο. Μα το είπα πριν, ναι. Ναι, αλλά δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά. Γιατί δεν ακούω διάφορα. Έπαιζε και ατόμικο, ο οποίο ατόμικο ήταν πάνω αυτή από το μάτι με τον Πολυμπή και παραμένει. Δηλαδή είναι ότι έπαιζε πάνω τον τελευταίο. Ο ατόμικο έκανε και αλλαγέ κατά τη διάρκεια του αγώνα και του παράσταση που βοήθησαν πάρα πολύ, ίσω του Γκαρσία και απελευθέρωση του Μπίτε. Και γενικότερα νομίζω ότι τον γύρισαν πανάξια. Ναι, μπλόκαρε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν υπάρχει παίκτη που παίρνει τον αγώνα να μπει να παίξει να πει θα μπλοκάρω τώρα. Κάτι κάνει και ο άλλο δηλαδή. Θα τα βλέπουμε συνδυαστικά τα πράγματα. Θέλει να συζητήσουμε λίγο τα αίτια γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ έχω απομονώσει. Αν θα πάρει το πρωί, ναι, κάποιου τίτλου θα είναι πολύ σύντομο. Τίτλου από τη συνέντευξή μου του Γιάννη Αναστασίου που αναγράφει χαρακτηριστικά το κείμενο. Ότι ζήτησα προσοχή σα στη μένα. Δεν την είχαμε, δεν έχουμε σταθεροποιήσει την απόδοσή μας, έχουμε πάντα ένα νεκρό διάστημα. Με εκνευρίζει ότι πρέπει να βάλουμε γκολ και πρέπει να ματώσουμε γι' αυτό, ενώ οι αντίπαλοι μας το πετυχαίνουν εύκολα. Έχουμε δοκιμάσει όλους τους συνδυασμούς των τερματοφυλάκων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μακάρι να έδινα απαντήσεις. Είναι σημαντικό κομμάτι η επικοινωνία και επίσης είπε και για διαιτησία ότι γενικά διαιτησία δεν μιλάω, δεν πρόκειται ποτέ να μας χαριστεί. Πρέπει να ματώσουμε για να πάρουμε σφύριγμα. Σήμερα 60% κατοχής μπάλας, κάναμε 20 φάουλ και δεχτήκαμε 10. Ίσως κάνουμε τα περισσότερα φάουλ στον πλανήτη από κάθε άλλη ομάδα. Είναι μερικοί από τους λόγους που ο ίδιος έχει εντοπίσει. Τώρα υπήρξε μια συζήτηση, επαναλαμβάνω, σήμερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Μίλησαν όλοι για την ανεμική παρουσία κυρίως της άμυνας. Ναι, θα σε διαβάσω. Επειδή μιλάμε αρκετή ώρα, να δούμε.